λάμψη των γιορτών και το απόλυτο σκοτάδι, μια ανάσα από την καρδιά της πόλης, οι αντιφατικές όψεις του γιορτινό Ηράκλειο, όπως τις κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Αρκετοί πεζόδρομοι στην καρδιά του Ηρακλείου έχουν στολιστεί με τη λάμψη και τα χρώματα να δημιουργούν μια παραμυθένια ατμόσφαιρα. Μου φτιάχνει τη διάθεση, τα Χριστούγεννα πάντα μου φτιάχνουν τη διάθεση. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και να περάσουν πολύ όμορφα τις γιορτές. Πάρα πολύ ωραία τα δέντρα που αναβοσβήνουν έτσι και που έχουν βάλει και τα φωτάκια στον δρόμο και θυμίζει φουλ και Αθήνα και Βόλ και είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ καλοφτιαγμένο. Από πού είσαι, Εγώ είμαι από Μαρούση. Εύχομαι φυσικά υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο, αλλά εντάξει, ο καιρός είναι υπερβολικά καλός για τα Χριστούγεννα που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι ωραία, πολύ ωραία. Ναι, και είναι και σχετικά καθαρά. Είναι πάρα πολύ όμορφος ο φωτισμός, περισσότερος από άλλες χρονιές και μπράβο του Δημάρχου που κάνει αυτά. Και χρόνια πολλά σε όλους φυσικά. Καλές γιορτές. Είναι τέλεια, δηλαδή. Τώρα εδώ αυτή του χρώματα, δηλαδή του κόσμου εδώ, αυτή του μικρά σπίτια. Δημότες και επισκέπτες απολαμβάνουν τη βόλτα τους και ανταλλάσσουν ευχές. Λιγότερη στεναχώρια. Ό,τι και να σημαίνει αυτό για τον κάθε άνθρωπο. Και δόξα τω Θεώ, μακάρι να είναι έτσι ευχάριστο το κλίμα που έχει ξεκινήσει καλά. Επειδή δουλεύω σε ένα τομέα δύσκολο, μόνο υγεία. Να περάσει ο κόσμος χαρούμενα τις γιορτές του μαζί με τους αγαπημένους του. Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα η οποία ανεβάζει τη διάθεση των πολιτών και με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο χριστουγεννιάτικο κάστρο και στη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Ελευθερίας την ερχόμενη Παρασκευή. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα φωταγωγηθεί την Παρασκευή στις 9 του μήνα στις 8 το βράδυ. Βέβαια από νωρίς, από τις 6 το απόγευμα θα αρχίσουν οι εορταστικές εκδηλώσεις στην πλατεία Ελευθερίας. Θα έχουμε χριστουγεννιάτικες φιγούρες που θα υποδέχονται τον κόσμο, τους μικρούς και τους μεγάλους με μπαλόνια, θα φωτογραφίζονται μαζί τους, θα κάνουν κατασκευές. Στη συνέχεια η καινούρια χοροδία του Δήμου, η παιδική, η δημοτική παιδική χοροδία μας θα τραγουδήσει χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Η Ρένα Παπαδάκη αναφέρθηκε στο πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους στη μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου. Θα έχουμε τη φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου και θα ακολουθήσει το συγκρότημα Vamos Ensemble σε ένα εορταστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο. Χρόνια πολλά σε όλους, με αγάπη, με ειρήνη και αισιοδοξία. Λόγω της ενεργειακής κρίσης θα υπάρξουν προσπάθειες για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ορισμένα σημεία από τις 2 τα ξημερώματα μέχρι νωρίς το πρωί, όπως δήλωσε ο Γιάννης Αναστασάκης. Η οδηγία που έχει δοθεί στο αρμόδιο τμήμα που χειρίζεται τον ηλεκτροφωτισμό είναι στις 2 τα ξημερώματα να κλείνει ο φωτισμός εκεί που μπορούμε να τον απομονώσουμε και να τον κλείσουμε για να μην έχουμε ουσιαστικά αχρίαστο φωτισμό από τις 2 μέχρι το χάραμα. Και ό,τι προμήθεια γίνεται, όπως το κάνουμε τα τελευταία χρόνια, θα είναι πάντα εξοικονόμηση ενέργειας LED. Οι αντιθέσεις πάντως είναι αίσθητες, καθώς το σκοτάδι κυριαρχεί σε διάφορα κεντρικά σημεία του Ηρακλείου, όπως τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο Μπεντενάκι και σε τμήμα της Παραλιακής, όπου πολίτες σχολιάζουν αυτές τις εικόνες των 2 ταχυτήτων τα φετινά Χριστούγεννα.